σήμερα θα λέγαμε ότι έχουμε εξελίξεις στη δημοτική σας παράταξη. Τα ενία της παράταξης αναλαμβάνει ο Γιώργος Ογούλας. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Καταρχήν να πω ότι οι εξελίξεις είναι ευχάριστες, είναι θετικές, και να πω βεβαίως ότι πώς φτάσαμε εδώ. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη πάντα ανησυχούσαμε για τα δημοτικά δρόμενα. Όταν είδαμε την πορεία του Δήμου τελευταία σε λάθος κατεύθυνση, ανησυχήσαμε ακόμα περισσότερο και ξεκινήσαμε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός σχήματος για να έχουμε την επόμενη πενταετία μια δημοτική πιο επικοδομητική, πιο δημιουργική. Να σας πω βεβαίως ότι είχα και τότε, από τότε, κάνει και την πρόταση στον Γιώργο Τογούλα, τον συνεργάτη μου, όπως ξέρετε, 16 χρόνων στα δημοτικά, να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Για ιδίους λόγους τότε ο Γιώργος δεν το αποφάσισε. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία για ένα νέο σχήμα, όπως σας είπα, και όχι με επικεφαλής εμένα. Δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός μου να πάρω τη θέση ξανά του Δημάρχου. Αυτό που ήθελα ήταν να προκύψει κάτι δυνατό για το καλό του τόπου. Στην πορεία είδαμε ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό. Εμείς σαν παράταξη πάντα συζητούσαμε. Δεν πάψαμε ποτέ να ανησυχούμε. Και σε κάποια στιγμή, βέβαια πριν από ένα μήνα, όπως είπατε, πήραμε την απόφαση να κατέβουμε στις εκλογές ως συνδυασμός με επικεφαλής το πρόσωπό μου. Πολύ καλά ξέρετε επίσης ότι συγκροτήσαμε και τις επιτροπές, την Οργανωτική Επιτροπή, την Επιτροπή Προγράμματος, την Επιτροπή Κινητοποιήσεων, οι οποίες ήταν και είναι ανοιχτές, και σήμερα αυτές τις μέρες, το διήμερο που το Σαββατοκύριακο, είχαμε την ευχάριστη έτσι έκπληξη με συζήτηση που είχαμε πάλι με τον Γιώργο, να μας πει ο Γιώργος ότι αφού η πρόταση ισχύει, αποφάσισα, αφού το συζήτησα και με την οικογένειά μου και με τους συγγενείς μου, και αποφάσισα, εάν ισχύει η πρόταση, να ηγηθώ του ψηφοδελτίου. Εγώ βεβαίως χωρίς κανένα ενδιασμό, η πρόταση ίσχυε και ισχύει, το χάρηκα, και βεβαίως αμέσως καλέσαμε τα μέλη της παράταξης, το συζητήσαμε και όλοι συναποφασίσαμε να συνεχίσουμε έτσι άλλωστε όπως ξεκινήσαμε, γιατί όπως θα είδατε σκοπός μας είναι κυρίως η ανανέωση. Σε ένα βαθμό το είδατε με τα ονόματα που ανακοινώθηκαν στις επιτροπές. Σήμερα λοιπόν βλέπετε ότι και με τον Γιώργο το Γούλα επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο η ανανέωση ισχυροποιείται. Καταλαβαίνετε, πέρα από τα μέλη της παράταξης θα έχουμε και τον Γιώργο Γούλα υποψήφιο δήμαρχο, και θεωρώ ότι ο σκοπός μας πραγματικά πετυχαίνει. Ξέρετε, με τον Γιώργο το Γούλα συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε πολύ καλά, είχαμε πάντα όραμα και εμείς και οι συνεργάτες μας, έχουμε όραμα, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η κίνηση σιγά σιγά έτσι θα ισχυροποιείται, και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και τις εκλογές και θα έχουμε μία πενταετία με πολλά έργα επικοδημητική, μία πενταετία που θα αφήσει, πιστεύω, εποχή. Θα ξεκινήσουν τα έργα στην Αύπακτο. Θεωρείτε ότι θα ισχυροποιηθεί περισσότερο η παράταξή σας με την αλλαγή αυτή στο τιμόνι της παράταξης? Βεβαίως, το θεωρώ σίγουρο αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Γιώργος Ογούλας υπήρξε αντιδήμαρχος χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μας, και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί στο δύσκολο βεβαίως έργο, και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, θα κερδίσουμε τις εκλογές, και φυσικά
θα δούμε καλύτερες μέρες στο Δήμο Ναυπακτίας. Κύριε Γούλα, με την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής αναλαμβάνεται πλέον επικεφαλής της παράταξης Ανανέωση και Δημιουργία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να πάρετε αυτή την απόφαση και να ηγηθείτε αυτής της παράταξης? Καταρχάς, να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό, ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό το ενδιαφέρον μου για τα κοινά. Ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, με ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στον τόπο μου. Πάντα ήθελα να έχω λόγο για αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό έχω συμμετάσχει και είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αρκετά χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε όμως ότι το βήμα από το να είσαι ένα στέλεχος ακόμα και σε επίπεδο αντιδημάρχου δεν είναι το ίδιο με το φορτίο το οποίο απαιτεί η ηγεσία, το να ηγηθείς δηλαδή ενός συνδυασμού και ακόμα περισσότερο το να κληθείς να διοικήσεις το Δήμο. Αυτό λοιπόν με έκανε να είμαι σκεπτικός σε σχέση με την πρόταση που εδώ και καιρό μου έχει γίνει από πολλούς φίλους, αλλά ιδιαίτερως από τον Γιάννη τον Ταουσάνη, με τον οποίο είμαστε συνεργάτες χρόνια, και ήταν ένα θέμα το οποίο το στριφουγύριζα στο μυαλό μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα οι λύσεις δεν αφορούν ένα πρόσωπο. Ποτέ είναι εγωιστικό να πεις ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Πάντα έψαχνα λύσεις που δεν αφορούσαν το πρόσωπο μου, αλλά κάποιον άλλον. Όμως βλέποντας τον τελευταίο καιρό ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες που ο κόσμος αναζητά από μια κάποια διαφορετική λύση, την οποία πολλοί βλέπουν στο πρόσωπο το δικό μου, αποφάσισα, αφού εξέλιπαν και κάποιοι ήδη οι λόγοι που με έκαναν διστακτικό, αποφάσισα να κάνω το βήμα, να τεθώ επικεφαλής του συνδυασμού Ανανέωση-Δημιουργία, και μέσα από αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα και στην προεκλογική διαδρομή, αλλά εφόσον ο κόσμος μας τάξει και να πάμε στη διοίκηση του Δήμου, θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα στην δημοτική προσπάθεια στην επόμενη πενταετία. Αυτά. Πιστεύετε ότι η Δημοτική Παράταξη έχει μέλλον, θα έχει λόγο και μετά τις εκλογές, και αν αποκλείεται κάποιο ενδεχόμενο συνεργασίας? Η παράταξη αυτή θεωρώ ότι έχει μέλλον. Πλαισιώνεται ήδη από πρόσωπα τα οποία δεν ασχολούνται ευκαιριακά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε ήρθαν για να ασχοληθούν ευκαιριακά, αλλά με νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα κοινά. Αυτή η προσπάθεια πιστεύω θα εμπλουτιστεί με επιπλέον ανθρώπους με τις ίδιες απόψεις, θα οδηγηθεί στις εκλογές. Αισιοδοξώ για το αποτέλεσμα, βέβαια μένει αυτό να επιβεβαιωθεί. Και φυσικά από τη θέση που θα μας τάξει ο λαός, ο κόσμος της Ναυπάκτου, θα έχουμε πάρα πολύ θετική συμβολή στα δημοτικά πράγματα. Ιδιαίτερα αν καταφέρουμε, εάν ο κόσμος μας εμπιστευτεί τις τύχες του Δήμου. Θέλω, και ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησα από τους συνεργάτες είναι να έχουμε μια επικοδομητική προεκλογική εκστρατεία, να πούμε γιατί η δική μας πρόταση είναι καλύτερη και όχι να απαξιώσουμε τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Είναι θετικό άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά, ακόμα και αν δεν είναι στη δική μας παράταξη. Είναι θετικό. Και γι' αυτό καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει στα κοινά, να ανανεώσει αυτό το πράγμα που πολλούς, ας πούμε, τους έχει κουράσει, και ας μην είναι και στη δική μας παράταξη. Εμείς βέβαια θεωρούμε ότι η δική μας παράταξη και η δική μας πρόταση, όπως θα διαμορφωθεί και σε πρόσωπα αλλά και σε θέσεις, θα είναι τέτοια που θα είναι ελκυστική για τους δημότες. Αλλά ακόμα και αυτό να μην το βλέπουν οι συμπολίτες μας, ας συμμετάσχουν σε άλλες παρατάξεις. Είναι θετική συμμετοχή του κόσμου και πρέπει να συμμετέχει στα κοινά. Θα πρέπει δηλαδή να περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
ίσως κάποια ιδρυτική διακήρυξη, κάποιο άνοιγμα στην κοινωνία, στο λαό, προκειμένου να σας γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό που αποφασίσαμε σήμερα είναι το άνοιγμα στην κοινωνία. Με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό? Αυτό θα γίνει και με ιδιαίτερες επαφές, αλλά και πιθανόν σύντομα να κάνουμε και μια ευρύτερη συνάντηση ανθρώπων που θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά, για να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα δει αυτό το οποίο κάνουμε, θα δει ότι ανιδιοτελώς θέλουμε να συμμετάσχουμε στα κοινά και να προσφέρουμε και θα το αγκαλιάσει αυτό. Η οικογένειά σας τι ρόλο έπαιξε στην απόφασή σας? Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι για έναν νέο εργαζόμενο είναι πολύ δύσκολο να κάνει αυτό το βήμα. Από την άλλη όμως, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, είναι εγωιστικό να πεις ότι θα το αποφασίσω τότε που θέλω εγώ. Από τη στιγμή που σε ενδιαφέρουν τα κοινά και οι περιστάσεις το απαιτούν, πρέπει να κάνεις το βήμα και να αναλάβεις τις ευθύνες τότε που συζητάτε. Ένιωσα λοιπόν ότι μια τέτοια περίσταση είναι αυτή και γι' αυτό έκανα το βήμα αυτό μπροστά. Η οικογένεια, γνωρίζετε ότι η οικογένεια τη δική μου και τη σύζυγου μου δεν είναι πολιτικές οικογένειες, παρόλα αυτά αγκαλιάζουν την προσπάθεια και θα βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην προσπάθεια αυτή. Πιστεύετε ότι θα πάτε μέχρι τέλους τελικά? Το εγγυάμαι. Ευχαριστούμε πολύ. Προσωπικά.